Η 8η Μαρτίου είναι η μέρα του Παγκόσμιου Εορτασμού της Γυναίκας, μια ημέρα αφιερωμένη στην προσωπικότητα και τους αγώνες της γυναίκας. Η ημέρα της γυναίκας αποτελεί τιμή στους πολλαπλούς ρόλους της γυναίκας ως μητέρας, σύζυγου, εργαζόμενης, ενεργού μέλους της κοινωνίας μας, αλλά και της προσφοράς της στην οικογένεια και στο κοινωνικό σύνολο. Και από την άλλη φορά ότι είναι συνδικαλιστική γιορτή. Ναι. Εντάξει, γιορτάζετε, χρόνια σας πολλά. Δεν αγγίζει βέβαια τους ερωτευμένους ούτε τις μητέρες. Σαν γιορτή ανθοπολών μιλάμε. Αλλά οπωσδήποτε έχετε την τιμητική σας σήμερα. Κάθε χρόνο τέτοια μέρα αρκετοί είναι αυτοί που επιλέγουν να προσφέρουν λουλούδια εποχής στις ξεχωριστές γυναίκες της ζωής τους. Βεβαίως, εντάξει, είναι εύλογη η κίνηση. Όταν έρχεται κάποιος και παίρνει για τις εργαζόμενες, ας πούμε, 2, 3, 5, 10, 30 άφημα, ανάλογα με τι κόσμο θέλει να μοιράζει, είναι καλό σημείο. Το τριαντάφυλλο, είπαμε, είναι κλασικό λουλούδι το οποίο σαγηνεύει τις γυναίκες. Τι άλλο να πούμε. Λουλούδια στη μητέρα, την αδελφή, τη φίλη, τη συνάδελφο ή τη σύζυγο και συνθέσεις που δείχνουν την αγάπη και την ευγνωμοσύνη. Και μια γλαστρούλα μπορεί να πάρει για δώρο, συνθέσεις, ένα μεγάλο μπουκέτο, ένα μικρό, ένα μέτριο, ανοιξιάτικα με ανεμόνες, φρέζες και τέτοια. Κοιτάξτε, κόσμο, πώς την χαρακτηρίζουμε, διαθέτει ένα συμβολικό ποσό ή και κάτι παραπάνω, το μεγαλύτερο μέρος. Ένα νορμάλ συμβατό ποσό διαθέτει, είπαμε, το οποίο είναι ανάλογα και με τους καιρούς και με αυτά που ζούμε κάθε μέρα. Να είμαστε εντάξει προσγειωμένοι, δηλαδή να μην είμαστε στα ύψη. Μάλιστα, για ηλικίες μπορούμε να μιλήσουμε. Οι ηλικίες εντάξει. Δεν είναι τώρα, να το πω έτσι μέσα σε εισαγωγικά, οι πιτσιρικάδες, πιο πολύ είναι, είπαμε, για μεγαλύτερες ηλικίες. Ναι. Συμβολικά προχωράνε σε αυτήν την κίνηση. Έτσι.